Κάποιοι κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη απειλή στην ασφάλεια όλου του πλανήτη. Εκατοντάδες Ευρωπαίοι έχουν ενταχθεί στην οργάνωση των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους με σκοπό να πολεμήσουν στη Συρία και το Ιράκ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της απειλής, είναι όμως στρατηγικά έτοιμοι να την αντιμετωπίσουν. Καλώς ήρθατε στο front line. Είχα κάποιες επαφές με τις οποίες επικοινωνούσα. Πήρα το αεροπλάνο για την Τουρκία. Τους συνάντησα και μετά πήγα στα σύνορα Τουρκίας με τη Συρία. Πολύ απλά πήδηξα το φράχτη και βρέθηκα στη Συρία. Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη ώστε να σταματήσει το ρεύμα των πολιτών που εντάσσονται στις τάξεις των ακραίων Ισλαμιστών, όπως το Ισλαμικό κράτος, στη Συρία και το Ιράκ? Ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση που αυτοί οι μαχητές επιστρέψουν στις πατρίδες τους? Μαζί μου είναι ο Ζαν Σαρλ Μπριζά, ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας. Ο Μαρκ Πιερινί, πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία και τη Συρία. Και επίσης ο Χανίφ Καντήρ, πρώην τζιχαντιστής που ταξίδεψε στο Αφγανιστάν το 2002 για να πολεμήσει με τους Ταλιμπάν. Ο διευθυντής του Ιδρύματος που ασχολείται με την πρόληψη των φαινομένων εξτρεμισμού είναι μαζί μας από το Λονδίνο. Κύριοι, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας στο Frontline. Θα ήθελα να ξεκινήσω με σένα, Ζαν Σαρλ Μπριζά. Η απειλή αυτή είναι αληθινή ή μεγεθύνεται? Νομίζω πως είναι αληθινή. Δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ μια απειλή τέτοιας κλίμακας στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 3.300 Ευρωπαίοι πολίτες ταξίδεψαν το 2012 στη Συρία και το Ιράκ. Είναι μια κοινή απειλή και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε από κοινού. Μαρκ Πιερινί, αν πρόκειται για πραγματική απειλή, γιατί η Ευρώπη αντιδρά με τόσο αργούς ρυθμούς? Είναι μια απειλή στην εθνική μας ασφάλεια παρά τις όποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη. Τα μέτρα αντιμετώπισης έχουν συζητηθεί από πέρσι, αλλά οι πραγματικές κινήσεις ξεκίνησαν την Άνοιξη. Χανίφ, ταξίδευσε στο Αφγανιστάν το 2002. Το φαινόμενο αυτό των ξένων μαχητών δεν είναι νέο. Τι αλλάζει όμως τώρα? Κοιτάξτε, αν δούμε την κατάσταση στο Αφγανιστάν, είδαμε αρκετούς ανθρώπους να πηγαίνουν εκεί από όλο τον κόσμο. Το ίδιο έγινε και στον πόλεμο της Βοσνίας. Πολλοί ξένοι μαχητές ταξίδεψαν εκεί. Νέοι άνδρες, ακόμη και γυναίκες, ήθελαν να συνδράμουν στον αγώνα των Σύρων που υπέφεραν. Εν τούτης, πολλοί νέοι πιστεύουν ότι ο Αλ-Μπαγδαντί είναι ο νέος Χαλίφης και ότι πρόκειται για κάποιον Άγιο. Για τον εκλεκτό που θα οδηγήσει τους μουσουλμάνους αυτή την παγκόσμια τζιχάδ. Μια ευρωπαϊκή χώρα στην οποία παρατηρείται αυξημένη ροή πολιτών που ταξιδεύουν στη Συρία είναι η Δανία. Πήγαμε εκεί και συνομιλήσαμε με έναν τζιχαντιστή που επέστρεψε στην πατρίδα του και που είχε αναλάβει να πολεμήσει στο πλευρό του ελεύθερου Συριακού στρατού. Πήγα στη Συρία δύο φορές. Την πρώτη φορά έμεινα μία ημέρα. Ο λόγος για τον οποίο ταξίδεψα ήταν για να δω από κοντά την αδικία σε βάρος του Συριακού λαού που διέπρατε ο Άσαντ. Με εξέπληξε ότι ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθούσε χωρίς να αντιδράει. Εκείνη την περίοδο μάθανα τα νέα από το Facebook και το YouTube. Αυτές ήταν οι πηγές μου. Ήταν συγκινητικό για μένα να βλέπω τα βίντεο με τους μαχητές όλους μαζί να τραγουδούν και να πολεμούν ενωμένοι τον εχθρό. Για μένα αποτελούσε έπνευση. Ήταν εύκολο. Μου πήρε μία μέρα. Το να πάρω το αεροπλάνο από τη Δανία για την Τουρκία. Δεν υπήρχε ασφάλεια ή κάποιος να κάνει ερωτήσεις. Πήρα αεροπλάνο από την Κωνσταντινούπολη και μετά λεωφορείο για τα σύνορα. Στα 20 του, ο Αμπντέλ, ο οποίος μας ζήτησε να μην χρησιμοποιήσουμε το πραγματικό του όνομα, γύρισε πίσω στη Δανία μετά από 3 μήνες στη Συρία. Την πρώτη φορά που επέστρεψε στην πατρίδα του το 2012, υποστήριξε ότι δεν τον εμπόδισε κανείς. Μόνο τη φορά που επέστρεψε από τη Συρία, οι αρχές της Δανίας τον υπέβαλαν σε ερωτήσεις. Στη Συρία δεν πήγα για να γίνω πιο φανατικός ή να αποτελέσω απειλή για την Ευρώπη.
Η εμπειρία μου εκεί με έκανε λιγότερο ακραίο από πριν. Στη Συρία ήμουν ωστόσο ως ο Δανός. Ακόμα και στη Συρία δεν ήμουν Σύρος, ήμουν Δανός. Η Δανία είναι η πατρίδα μου. Είμαι Δανός. Αυτή ήταν η μαρτυρία ενός τζιχαντιστή Ζανσάρ Μπριζάρ. Τι πρέπει να κάνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις? Να τους αφαιρέσουν το διαβατήριο, να τους καταστήσουν ανιθαγενείς? Οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να αποτρέψουν το φαινόμενο. Είναι πολύ αργά από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι ταξιδέψουν σε εμπόλεμες ζώνες. Τι θα κάνετε με αυτούς από τη στιγμή που επιστρέψουν? Φυσικά θα επιστρέψουν. Οι περισσότεροι θα επιστρέψουν στην κατάσταση που περιγράψατε. Δηλαδή έχουν πολεμήσει εκεί, αλλά αυτό δεν τους κάνει περισσότερο εξτρεμιστές. Κάποιοι από αυτούς όμως, μία μειονότητα, όπως υπολογίζουμε ένα στους 9 που επέστρεψαν από το Αφγανιστάν, τη Βοσνία και αλλού, θα προσπαθήσουν να διαπράξουν τρομοκρατικές πράξεις. Μαρκ Πιερινί, τι κάνουμε με αυτούς? Τους εμποδίζουμε να επιστρέψουν στην Ευρώπη? Το πρώτο που κάνουμε είναι να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Χρειάζεται συνεργασία της αντιτρομοκρατικής, οπότε πρόκειται για θέμα διαδικαστικό σε επίπεδο δικαιοσύνης, αστυνόμευσης και ανταλλαγής της λίστας των υπόπτων. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αυτό με την Τουρκία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξεκίνησε από τον Ανατολικά την Άνοιξη. Το δεύτερο θέμα είναι τι κάνουμε μέσα στην Ευρώπη για να ενδυναμώσουμε τη συνθήκη του Σέγγεν, η οποία μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσε να κάνει πολλά στο θέμα της παρακολούθησης ανθρώπων. Το άλλο που μπορεί να γίνει είναι να αποτρέψουμε τους νέους ανθρώπους από το να ταξιδέψουν στη Συρία. Η πλειονότητά τους προέρχεται από φτωχές οικογένειες, έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και έχουν τύχει περίεργων θρησκευτικών κατηχήσεων. Χανίφ Καντήρ, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ταξιδεύουν στη Συρία έχουν εγκαταλείψει το σχολείο. Δεν έχουν λάβει μόρφωση. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Οι άνθρωποι που έχουν πάει στη Συρία είναι νέοι άνδρες και γυναίκες, πολύ συναισθηματικοί, συμπάσχουν με τους άλλους και είναι πολύ θυμωμένοι ταυτόχρονα. Και αυτό γίνεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Υπάρχουν νέοι άνδρες και γυναίκες που έχουν φοιτήσει σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια. Αυτό το επιχείρημα με τους ανθρώπους που δεν έχουν πάει σχολείο και δεν απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή ζωή στην Ευρώπη, κάπου χωλαίνει. Θα έλεγα ότι συμφωνώ πως το 25-30% είναι από αυτούς, αλλά με τα υπόλοιπα διαφωνώ. Είναι μια μίξη ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα, για να είμαι ειλικρινής. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομική κρίση στην Ευρώπη και το γεγονός της αυξανόμενης ξενοφοβίας κατά των μουσουλμάνων παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό που είναι πιο επικίνδυνο σε σχέση με παλαιότερα στην επιχειρηματολογία του ΙΚΙΛ είναι το marketing, το οποίο χρησιμοποιούν με επιτυχία στο ίντερνετ, σε φιλμ και αλλού, και στα οποία δίνουν νόημα ζωή σε κάποιους. Προσφέρουν μια περιπέτεια. Θα ήθελα να σας πάω πίσω στη συνθήκη Σέγγεν, Ζανσάρ Μπριζάρ. Γίνεται πολλής λόγος στην Ευρώπη για αυτά τα θέματα, όμως δεν βλέπουμε και ανάλογες πράξεις ώστε να δημιουργηθούν καλύτερα συστήματα πληροφόρησης και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Τα κράτη είναι ενεργά. Το πρόβλημα είναι η Ευρώπη σήμερα. Για παράδειγμα, τα αρχεία επιβενώντων σε αεροσκάφη, οι συμφωνίες μεταξύ των αεροπορικών εταιριών και των κυβερνήσεων για ανταλλαγή των πληροφοριών. Αυτή η διαδικασία παίρνει μήνες, αν όχι χρόνια. Αυτό όμως εμποδίστηκε από την Ευρωβουλή. Ναι, πολλές κυβερνήσεις έχουν ζητήσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα, ώστε να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για τους ταξιδιώτες εντός Σέγγεν. Πάντως αυτό δεν γίνεται σήμερα. Ποιος είναι ο λόγος που μια χώρα όπως η Γαλλία υιοθετεί όλο και αυστηρότερη νομοθεσία και δρακόντιους νόμους για την πρόληψη χτυπημάτων που περιορίζουν τις ατομικές μας ελευθερίες, όταν για παράδειγμα δεν έχουμε πετύχει στην ανταλλαγή πληροφοριών? Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αποτρέψουμε τα άτομα εκείνα που πιστεύουμε ότι θα ήθελαν να πάνε σε χώρες όπως η Συρία και το Ιράκ από το να πάνε. Να τους σταματήσουμε. Γιατί ξέρουμε ότι αν ταξιδέψουν εκεί θα επιστρέψουν ακόμη πιο επικίνδυνοι. Είναι ένα δύσκολο θέμα, έτσι δεν είναι, Χανίφ Καντήρ? Τι κάνετε γι' αυτό?
Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Πρώτα απ' όλα, εάν ένας νεαρός άνδρας ή μια νεαρή γυναίκα ταξιδέψει στη Συρία ή στο Ιράκ, κατατάσσονται ήδη στους εξτρεμιστές. Αυτός ο νεαρός άνδρας επέστρεψε. Επέστρεψε κατά πάσα πιθανότητα γιατί όσα έζησε εκεί δεν τα επικροτούσε. Τώρα βλέπουμε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το ΙΚΙΛ και την Αλ-Νούστρα, οι οποίες σκοτώνουν μουσουλμάνους. Όταν έχεις νεαρούς άνδρες και γυναίκες που πηγαίνουν εκεί για ανθρωπιστικούς λόγους και μετά επιστρέφουν ή θέλουν να επιστρέψουν, με αυτούς πρέπει να δουλέψουμε και να μάθουμε από την εμπειρία τους. Οι νέοι πρέπει να μάθουν τα ακριβή γεγονότα στο έδαφος της Συρίας. Η εμπειρία μου στο Αφγανιστάν με έχει βοηθήσει σε αυτό. Το θέμα είναι ότι όλοι όσοι επιστρέφουν ιδίως στις χώρες μας θα υποβληθούν σε ανάκριση. Η αστυνομία θα προσπαθήσει να καταλάβει τα κίνητρά τους εάν επιθυμούν να επιστρέψουν σε μια κανονική ροή ζωής. Αυτό δεν είναι πολύ υπηκές. Δεν μπορείς να ασκήσεις δίωξη σε κανέναν. Μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους και αύριο ίσως και χιλιάδες. Δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε νομικά κανέναν επειδή πήγε στη Συρία και το Ιράκ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να οργανώσουμε μια διαδικασία που θα αποδομεί τον εξτρεμισμό αφού κάποιοι επιστρέψουν και καταθέσουν όσα έζησαν και είδαν. Αυτές οι διαδικασίες είναι σημαντικές για να επανενταχθούν όλοι σε μια φυσιολογική ζωή. Έχουν ζήσει μια βίαιη κατάσταση και πρέπει να επιστρέψουν από αυτή. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει μέσα από την εκπαίδευση ολόκληρων κοινοτήτων μακροπρόθεσμα. Κύριε, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου στο Frontline. Θα είμαστε και πάλι μαζί τον επόμενο μήνα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social media αλλά και το euronews.com. Από εμένα και όλη την ομάδα σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.